Σας μιλάει ο Big Brother. Η Αφροδίτη και η Σοφία να περάσουν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Αυτό σε είπα εγώ πριν, δίσου. Δικό σου το ένα. Με το 11. Αλλά είμαι και βαμμένη εγώ τώρα, ε. Έλα, δεν πειράζει. Δώσε μου τα παμπών μου. Έλα. Πεθαίνω με το style. Κράτα και τη δεύτερη θέση σου. Δίπλα. Γεια σου, Big Brother. Hey, Big Brother. Σήμερα το απόγευμα μπήκατε και οι δύο στην τουαλέτα. Θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Αφροδίτη. Τι. Όχι. Γιατί κάτι θέλω να μου δείξει η Σοφία που μου το έδειξε. Όταν μπήκατε στην τουαλέτα, ναι. Καλύψατε τα μικρόφωνά σας. Όχι. Όχι. Δεν τα καλύψαμε. Όχι. Η αλήθεια όχι, είναι. Όχι, όχι. Έκανε απλά προσποίηση η Σοφία για το σπυρί εδώ στο πλάι. Αυτό. Δεν καλύψαμε κανένα. Δεν καλύψαμε τίποτα. Θα το ακούγατε. Υπάρχουν στοιχεία. Έχουν καταγραφεί όλα. Καλύψατε τα μικρόφωνά σας. Δεν τα καλύψαμε τα μικρόφωνά μας. Ότι. Τι είναι μαλακά, δε, τι έκανα, πώς τα κάλυψα τα μικρόφωνα μου. Όχι αυτό το κάλυμα, το τέτοιο. Εδώ πέρα ήταν, κανονικά. Ε, όχι. Ωραία, εγώ να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει πρόβλημα, αν κάποιο. Δηλαδή, θέλει να μου πει κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Και μου το λέει, χωρίς να καλύπτει το μικρόφωνο. Γιατί όντως, για αντιπερισπασμό, λέγαμε για ένα σπυρί που έχει εδώ. Και όντως έχω σπυρί, αλλά τέλος πάντων. Άσχετο αυτό. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Δηλαδή. Το να θέλει να μου πει, ας πούμε. Σοφία και Αφροδίτη, έχει καταγραφεί ένα μέρος της συνομιλίας σας και ένα μέρος δεν έχει καταγραφεί γιατί καλύψατε τα μικρόφωνά σας. Δεν καλύψαμε τα μικρόφωνά μας, δεν θα το πω 10 φορές, δεν είμαστε μικρά παιδάκια, δεν καλύψαμε τα μικρόφωνά μας. Τέλος. Τι θέλεις να μου δώσεις κοκκινικά, τα δώστη μου. Δώσε, θες να με βγάλεις έξω, βγάλε με. Αλλά δεν λέω ψέματα. Ε, δεν θα το πω 100 φορές. Δεν καλύψαμε τα μικρόφωνά μας. Τέλος. Όχι, δεν τα καλύψαμε. Δεν τα καλύψαμε, ρε μαλάκα. Τώρα, άσε με τώρα. Αν εννοείται, κάνεις έτσι. Γι' αυτό δεν μπορεί να μην καλύψαμε. Γι' αυτό το είπες. Αν μας εξηγήσεις τότε τι είναι. Τι εννοείς. Όταν λέει καλύβω, είναι διαφορετικό. Δεν μου είπε ποτέ να μην σου πω. Ε, αυτό τον ρώτησα τώρα. Άλλο αυτό και άλλο καλύβω. Δεν καλύψαμε. Ναι, αλλά προφανώς το εννοεί γιατί θέλει να μάθει εκείνη τη στιγμή αυτό. Αυτό όμως, αυτό ρωτάω εγώ. Αν ο άνθρωπος ο οποίος είτε είναι η Σοφία, είτε είναι η Ραΐσα, είτε οποιοδήποτε, μου πει. Όχι έτσι, όχι έτσι, μέσα από τις μπλούζες. Δεν το πω 20 φορές, αλλά θέλει και, αν και ούτε ψήθυρο δεν θέλει. Τέλος πάντων. Σοφία και Αφροδίτη, χθες. Έγινε μια τελευταία προειδοποίηση για τα μικρόφωνά σας. Ναι. Δεν καλύψαμε. Αλήθεια. Δεν καλύψαμε τα μικρόφωνα. Άνοιξε τις κάμερες και δες το τότε. Και άμα υπάρχει, τι να σου πω. Κάνε τι θες. Θα το πω 10 φορές. Δεν καλύψαμε μικρόφωνα, αλλά έχει γίνει αυτό. Χθες, στην ανακοίνωση, ήμουν ξεκάθαρος. Και εγώ είμαι και εμείς είμαστε ξεκάθαρος ότι δεν καλύψαμε τα μικρόφωνα. Η ανακοίνωση έλεγε το εξής. Από σήμερα, όποιος συγκάτοικος βγάλει, σκεπάσει, κρύψει, πειράξει, καλύψει ή αρνηθεί να φορέσει το μικρόφωνο του έπειτα από εντολή μου ή ακόμα και αν τοποθετήσει το μικρόφωνο του σε απόσταση που να εμποδίζει τη σωστή καταγραφή της φωνής του, θα ορίζεται αυτομάτως υποψήφιος προς αποχώρηση με εντολή του Big Brother. Ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά τα φοράγαμε όντως και δεν τα καλύπταμε. Απλά μιλάγαμε έτσι. Δεν το πω 20 φορές. Βάλε με προτινόμενη και ας την Αφροδίτη. Όχι, γιατί και βάλε με μια προτινόμενη. Βάλε με προτινόμενη. Δεν με νοιάζει. Δεν θα ούρνε, δεν θα με τρελάνε τώρα. Δεν τα καλύψαμε τα μικρόφωνα. Χαίστηκα. Βάλτε με προτινόμενη. Όχι, είμαι να ξέρει είμαι όμως ότι γίνεται. Όχι, αυτό. Είμαι προτινόμενη. Βγες εσύ έξω και είμαι προτινόμενη εγώ. Σοφία, θα ήθελα να ηρεμήσεις. Όχι, δεν ηρεμώ, γιατί δεν θα το πω 30 φορές. Σου είπα δεν καλύψαμε. Όχι, σου είπα δεν καλύψαμε. Νευριάζω όταν υπάρχει άδικο και αυτή τη στιγμή υπάρχει άδικο. Ωραία. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ωραία, μπορεί να μην έχει δίκιο. Όχι να μου το εξηγήσει. Ωραία. Όχι να μου το εξηγήσει. Εξήγησε εσύ τον άνθρωπο της. Δεν μπορώ να το κάνω 10 φορές. Έτσι. Δεν καλύψαμε τίποτα. Μιλήσαμε κανονικά.
αυτό. Της έδειξα και κάτι και της είπα και δεν είμαι καλά. Τι να κάνω τώρα. Δεν θα το πω 30 φορές. Υπάρχουν στοιχεία. Έχουν καταγραφεί όλα. Καλύψατε τα μικρόφωνά σας και στην τουαλέτα και στο ροζ δωμάτιο. Σας μιλάει ο Big Brother. Πρέπει να φοράτε συνέχεια τα μικρόφωνά σας. Τα φοράμε. Φοράμε. Μην ψηθείτε. Δεν τα καλύψαμε. Αλήθεια. Δεν τα καλύψαμε. Αλήθεια. Δεν τα καλύψαμε. Υπάρχουν κάμερες και αυτό έχει καταγραφεί. Δεν τα καλύψαμε. Ότι κάναμε έτσι. Δεν, αφού δεν κάναμε έτσι. Σοφία και Αφροδίτη. Δεν με νοιάζει. Ας λέει, ναι, βάλε με υποψήφια. Βάλε με υποψήφια. Δεν με νοιάζει. Σοφία και Αφροδίτη. Ναι. Εφόσον παραβιάσατε έναν από τους βασικότερους κανόνες του Big Brother, είστε και οι δύο υποψήφιες προς αποχώρηση. Έλα, στην πόρτα. Θέλω να συγκεντρώσετε όλους τους συγκατοίκους σας στο σαλόνι και να τους το ανακοινώσετε. Είναι στημένο, φίλε. Αυτό είναι στημένο. Είναι στημένο. Είναι στημένο, φίλε. Αυτό είναι στημένο. Ωραία, είναι στημένο, φίλε. Μίλαγες. Ναι, το είπα. Πόσες φορές το. Αυτό είναι στημένο. Αυτό εδώ πέρα, εδώ, είναι στημένο. Γιατί ξέρουν τι λέμε. Είναι στημένο. Open the door. Fuck off. Ελάτε όλοι εδώ. Έλα, εντάξει. Μας είναι κράξανε. Στημένο. Είναι στημένο, τέλος. Άσε με. Όχι, δεν είναι. Ελάτε, ελάτε. Μην γελάτε, μαλακία. Τι έγινε, σοβαρό. Ναι. Τι έγινε. Είναι... Όχι, ρε μαλάκα. Διντή. Διντή, δεν τα καλύψαμε, Διντή. Το ξέρεις ότι ήταν και η Άννα Μαρία μέσα που μας είδε και μπήκαμε μέσα. Μαλάκα, δεν τα καλύψαμε, Διντή. Είμαστε προτινόμενες. Διντή. Γιατί λέει ότι καλύψαμε τα μικρόφωνα και εμείς δεν τα καλύψαμε. Πού τα καλύψατε. Είμαστε στην τουαλέτα και της είπα ότι δεν είμαι καλά, της έδειξα και κάτι και της είπα και κάτι. Και μου είπε και αυτό θέλουν και να μάθουν, αυτό που είπαμε. Καλά, αυτό... και δεν καλύψαμε τα μικρόφωνα. Και αυτός επιμένει ότι εμείς τα καλύψαμε. Ναι, γιατί είπαμε, θέλει να μάθει, θέλει να μάθει. Οι μόνοι που ήμασταν μέσα στο μπάνιο την ώρα που μπήκαμε ήταν η Άννα Μαρία και μπήκαμε εγώ και η Σοφία μέσα. Δεν πειράζει, είμαστε προτινόμενοι. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τίποτα. Θεωρητικά, επειδή δεν ακούσαμε τι λέγατε. Γιατί δεν ακούσαμε. Δεν θέλουμε να μάθουμε τι λέγατε, προς Θεού. Μήπως κάνετε πλάκα ένα λεπτό, σταμάτησε. Γιατί δεν διευκρινίσατε το τι είπατε. Είπα δεν είμαι καλά. Γιατί. Ωραία, αυτό είπες μόνο δηλαδή. Ναι, της είπα δεν είμαι καλά. Γιατί πονάει το στομάχι μου, ας πούμε. Ναι. Του το είπες ότι είπατε αυτό. Το είπαμε και λέει ότι έχει κατεγραμμένο μέσα στις τουαλέτες ότι εμείς κάνουμε έτσι και εμείς δεν κάναμε έτσι. Δεν κάναμε έτσι. Δεν κάναμε. Κάναμε όμως έτσι. Κάναμε έτσι, ναι, αλλά δεν μας είπε. Μας είπε ότι κρύψαμε τα μικρόφωνα, Ντίντι. Και εμείς δεν τα κρύψαμε, δεν κάναμε έτσι. Έλα, εντάξει, τι μένω, γυναίκα. Έλα. Μυστική αποστολή είναι αυτό. Μαλακισμένα, τώρα δεν κάνω πλάκα. Μην με νευριάζετε. Ωραία, πρέπει να σου ανακοινώσω ότι είστε. Ας το ανακοινώσω μόνο σου, δεν με νοιάζει. Να το ανακοινώσω, θα το πιστέψουμε. Εντάξει. Και να κάνω μια ερώτηση λίγο. Και γιατί είχε πέσει τέτοια καμπάνα, ρε μαλάκα. Εκνευριζόμαστε. Τι καμπάνα, μωρέ μαλάκα, έπεσε. Μισό λεπτάκι και τι καμπάνα έπεσε. Μας είχαν μαζέψει εδώ και... Στο καπνιστήριο, στο καπνιστήριο πιο πόσες φορές μιλάμε. Η Σοφία. Η Σοφία και η Αφροδίτη είναι προτινόμενες προς αποχώρηση, αφού παραβίασαν έναν από τους σημαντικότερους κανόνες του Big Brother. Και αυτό έχει καταγραφεί. Μπράβο. Μαλάκα, δεν κάναμε έτσι. Κατάλαβες πως το είπα εγώ. Δεν σου λέω το κάνω. Τι, καταρχήν εσύ μην κλαις. Τι, κάναμε έτσι. Μην κλαις. Κάναμε έτσι. Ηρέμησε, δεν ήρθε το τέλος. Δεν κάναμε έτσι. Εντάξει, εγώ σε πιστεύω. Ηρεμήστε όμως λίγο, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Μαλάκα, εγώ την πήρα στο λαιμό μου, εγώ τη είπα. Έπεσε προειδοποιητική όμως για όλους.